cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Oh. Ο πατέρας μου. Ποιος αυτός? Σιγά και μη. Σιγά μην είναι αυτός ο πατέρας μου. Ό,τι θες λες μου φαίνεται. Εμένα, κοριτσάκι μου, ο πατέρας μου ήταν πρωτοσέλιδο το New York Times. Ακριβώς όπως το λέω. Εμένα, ο πατέρας μου ήταν εξώφυλλο του Economist και πρώτο θέμα στη Wall Street Journal. Ενώ αυτός εδώ. Όχι, κοίτα τον δηλαδή και πες μου. Αυτός εδώ. Είναι σαν μονόστιλο στον ταχυδρόμο της καρδίτσας. Ακούσε εκεί ο πατέρας μου. Δεν είναι αυτός ο πατέρας μου, τέλος. Εμένα ο πατέρας μου έβηχε και έβγαινε όλη η γειτονιά στους δρόμους γιατί νομίζανε ότι γινότανε σεισμός. Και στα γλέντια την πρωτοχρονιά στη γιορτή του, εκείνος χόρευε και εμείς κρατάγαμε τους τοίχους του σπιτιού για να μην πέσουν. Άσε κιόλας που όποτε. Μαρίνα! Πού είναι? Ε! Κανείς γιατρός? Γιατί φωνάζεις, άνθρωπέ μου, εδώ είμαι. Πότε ήρθες? Έχει ανοίξει τα μάτια και με κοιτάζει. Ο πατέρας μου. Αυτός. Μα είναι δυνατόν. Σε ξύπνησα, sorry. Δεν κοιμάμαι, πρόβες κάνω. Δεν κοιμάμαι, πρόβες κάνω. Αυτός είναι. Δεν μπορεί, μόνο αυτός θα έλεγε κάτι τέτοιο. Γιατί άργησες? Είχε κίνηση. Γιατί? Δεν ξέρω. Μεταξύ ήρθες ή πήρες το αυτοκίνητο? Ναι. Ο πατέρας μου είναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια. Τι σημασία έχει? Δηλαδή τι θα αλλάξει αν σου πω πώς ήρθα? Τι? Γιατί αρπάζεσαι τώρα? Μία ερώτηση έκανα. Όχι, δεν έκανες μία ερώτηση. Έκανες 10. 10 ερωτήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Μπράβο. Σπάς το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Κλείνει ξανά τα μάτια. Πασπατεύει το σωληνάκι του ορού. Τεντώνει αναστενάζοντας τα πόδια μπροστά. Να κουμπίσουν στην άκρη του κρεβατιού. Το πρόσωπό του χλωμό. Σαν το μεσημεριανό φεγγάρι. Με δύο κατακόκκινες βούλες στα μάγουλα. Λες και όλο το αίμα μαζεύτηκε εκεί. Ο πατέρας μου. Ο άντρας που με γέννησε. Μείον 20 κιλά. Μείον 20 πόντους ύψος. Μείον 20 τούφες μαλλιά. Πιστεύω, εντάξει. Πιστεύω στον Χριστό και πιστεύω τον Χριστό. Πιστεύω στα θαύματα. 12 153. Αλφα και ωμέγα. Σε όλα πιστεύω. Όλα τα πιστεύω. Πιστεύω επειδή ξέρω. Όχι επειδή θέλω να μάθω. Πιστεύω επειδή έχω καταλάβει. Όχι επειδή θέλω να καταλάβω. Πιστεύω επειδή η πίστη είναι η αναπόδεικτη γνώση. Επειδή η πίστη είναι η τρίτη διάσταση του δυσδιάστατου ανθρώπου. Όμως αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο άνθρωπος που κάποτε ήθελε τριπλό κρεβάτι για να κοιμηθεί είναι ο ίδιος άνθρωπος που τώρα μοιάζει σαν μωρό παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι των γονιών του. Όχι, αυτό δεν γίνεται να το πιστέψω. Δεν μπορώ, πώς το λένε δηλαδή.
Το επισκεπτήριο δεν έχει αρχίσει ακόμα. Αλλά το βουητό στον διάδρομο δεν σταματάει ποτέ. Άντρες, γυναίκες, νέοι, γέροι, πατεράδες, μανάδες, κόρες, γη, εγγόνια, ανήψια, ξαδέρφια, όλοι μιλάνε. Μέρα, νύχτα, όλοι μιλάνε. Ασταμάτητα. Μιλάνε για να μιλάνε. Για να ξεχνιούνται, για να γεμίζουν το κενό, για να βρουν μια στάλα παρηγοριά. Μιλάνε με όρους που δεν ξέρουν τι σημαίνουν. Με λέξεις ξερές, σκληρές, που νομίζουν ότι όσο πιο πολύ τις λένε, τόσο θα μαλακώσουν. Ίσως επειδή τον τρομαγμένο άνθρωπο τον κυνηγούν τα πράγματα, τον κυνηγούν και οι λέξεις. Κοπρόσταση. Κοπρόσταση. Ατελής ηλαιός. Ατελής ηλαιός. Πνευμονική εμβολή. Πνευμονική εμβολή. Και τα φάρμακα βέβαια. Τα φάρμακα που έχουν ονόματα σαν ήρωες παραμυθιών που δεν υπόθηκαν ποτέ. Ο βασιλιάς Τριατέκ και η βασίλισσα Πάργετ. Ραμ παμ παμ, ταριραμ ταριραντιταμ, παριραμ παμ παμ. Ένα πριγκιπόπουλο που το λέγανε Νορβάσκ και διέσχισε θάλασσες και βουνά για να βρει την πεντάμορφη Ντουφαλάκ. Ο βεζίρης Ντουροτζεσίκ, ο απέσιος δράκος Άιβορ, το τζίνι Νουζόλ, ο κακός μάγος Επανουτίν, η νεράιδα Ζιθρομάξ με τα σημαίνια μάτια και τα χρυσά μαλλιά. Ζιθρομάξ. Πριν κλείσω την πόρτα, βλέπω στον απέναντι θάλαμο την κυρατάδε να δίνει στο γέρο της πόσιμο λάδι με την πλαστική δαχτυλήθρα. Τον βοηθάει να το πιει κρατώντας όρθιο το κεφάλι του από τον αφιένα. Του μιλάει ήρεμα, παρηγορητικά, λες κι είναι μικρό παιδί. Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι πόσοι ζωντανοί θα ξενυχτήσουν απόψε πάλι πλάι σε άρρωστους, μισοπεθαμένους, ετοιμοθάνατους ανθρώπους. Αναρωτιέμαι τι γίνεται άραγε όλος αυτός ο πόνος. Η κούραση, η αγωνία, το ξενύχτη. Πού πάει όλος αυτός ο πόνος? Κάπου πρέπει να πηγαίνει, έτσι δεν είναι? Πού όμως? Αναρωτιέμαι. Κι ύστερα κλείνω την πόρτα. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Πλέκει τα δάχτυλα στο στήθος του. Κίτρινα. Σαν γεριά που έλειωσαν και έγιραν το ένα πάνω στ' άλλο. Με τα μάτια κλειστά βρίζει το εσύ, το εμείς, όλες τις αντωνυμίες. Φωνάζει ονόματα άγνωστα, τραγουδάει τραγούδια που δεν ξέρω. Ανοίγει τα μάτια, κοιτάζει κάπου ψηλά. Δεν κοιμάμαι. Πρόβες κάνω. Και έπειτα, πρέπει να σου πω κάτι. Ακούω. Όχι, εννοώ ότι πρέπει να βρω να σου πω κάτι. Σαν πατέρα σε κόρη. Η παρακαταθήκη μου. Να έχεις κάτι να με θυμάσαι. Καταλαβαίνεις, εν όψη του, του. Του, του. Όχι. Του, του. Του, του. Είχαμε έναν Νιγηριανό στο βαπόρι. Τούτου τον έλεγαν. Κάτι σημαίνει, αλλά δεν θυμάμαι τι. Πειράζει με τα δάχτυλα το σωληνάκι του ορού. Τούτου. Ύστερα εκείνο κάτω από τη μύτη του. Τούτου. Και αναστενάζει. Τούτου. Είναι εντάξει όλες μας οι υποθέσεις? Με ρωτάει. Όλα εντάξει. Ησύχασε τώρα. Έχουμε καμιά εκκρεμότητα? Όλα είναι υπό έλεγχο. Μην ανησυχείς. Τα παιδιά γύρισαν ή ακόμα? Σου είπα, πρόσεχε τα παιδιά. Το νου σου στα παιδιά. Η Μαρίνα. Τη Μαρίνα και τα μάτια σου 14. Έναν καιρό φοβήθηκα μόνο στη ζωή μου. Βιολάντε λέγεται. Έξω από τα Κανάρια. 12 μποφόρ και βάλε.
Κάναμε 5 μέρες να πιάσουμε Γιβραλτάρ, ενώ υπό κανονικές συνθήκες είναι 2. Διαβάζαμε γονατιστή με τους Φιλιππινέζους την Αγία Γραφή στη γέφυρα, ενώ παλεύαμε με τα κύματα. Μόνο τότε φοβήθηκα. Να το θυμάσαι αυτό. Μόνο τότε. Όχι για μένα. Για σας φοβήθηκα. Εντάξει, γατούλη μου. Εντάξει. Θα το θυμάμαι. Θα μου πεις ένα... Το πρόσωπό του συσπάται από τον πόνο, καθώς απλώνει τα πόδια μπροστά. Τα πιάνω με τα 2 χέρια και αρχίζω να τα τρίβω. Σαν ξυλαράκια έχουν γίνει. Τα τρίβω προσεκτικά, φοβάμαι μήπως σπάσουν. Ξάφνου τα μάτια του ανοίγουν διάπλατα. Με κοιτάζει. «Πώς με είπες?» «Γατούλη. Σαν γατούλης είσαι με αυτά τα μουστάκια. Θα μου πεις... Τώρα. Θα περάσουν για 3 σε λίγο. Αργότερα. Όταν θα σε ξυρίζω. Τώρα θέλω. Πες μου ένα τώρα, σε παρακαλώ». One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Φέρνω την καρέκλα κοντά και κάθομαι με την πλάτη στραμμένη στην πόρτα. Βραδιάζει. Από το παράθυρο βλέπω τον κόσμο να αλλάζει χρώμα. Χρυσαφιά δέντρα, blue jean βουνά, τα σύννεφα που κοκκινίζουν σαν να καίει αόρατη φωτιά από πίσω τους. Χαμογελάει και κλείνει τα μάτια σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος. «Να με χαϊδεύεις συγχρόνως», μου λέει ψιθυριστά. «Μ' αρέσει πολύ αυτό. Θέλω πολλά χάδια απόψε». Πιάνω ξανά τα πόδια του. Τα σφίγγω απαλά μες στις παλάμες μου, τα τρίβω. Ύστερα παίρνω βαθιά ανάσα και ξεκινώ. Στην όαση Ουμ Ελ Μαρ, στα βάθη της ερήμου. Εκεί όπου σμίγουν και χωρίζουν οι 4 μεγάλοι άνεμοι. Ο Γκίμπλι, ο Σιμούν, ο Χαμπούμ και ο Χαρματάν, ο πιο τρανός από όλους. Ζούσε κάποτε ένα παιδί 12 ετών, που το έλεγαν Ανατολή, και είχε μάτια στο χρώμα του ασημιού. Πρόσωπο που έλαμπε σαν να έκαιγε μπροστά του μια αόρατη φωτιά, και καρδιά τόσο καθαρή, ώστε καθώς λένε, ένα δειλινό ο Θεός, που ως γνωστόν έφτιαξε την έρημο για να έχει ένα μέρος να περπατά μόνος και να σκέφτεται, έγινε ένας τόσος δα κόκκος άμμου και χώθηκε στο αυτί του και του ψιθύρισε το μεγαλύτερο μυστικό του κόσμου. Τι έγραψε ο Χριστός με το δάχτυλο στο χώμα. Ο Ανατολή ήταν οφανός. Δεν πήγαινε σχολείο και από μικρός βιοποριζόταν φτιάχνοντας ψωμί για τον φούρναρη του χωριού. Έναν καλοκάγαθο άνθρωπο που τον έλεγαν Αμπού Ναουάς. Κι ήταν κοντός και παχουλός σαν κουκουβάγια. Εκτός από ασημένια μάτια και πρόσωπο σαν ξεροψημένη φρυγανιά, ο Ανατολή είχε 6 δάχτυλα στο δεξί του πόδι, που σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν ατροφικό. Όλα τα παιδιά του χωριού τον κορόιδευαν και τον περιφρονούσαν.
Και κάθε μεσημέρι, όταν ο Ανατολής χόλαγε από το φούρνο και έπαιρνε τον δρόμο για την έρημο, έστειναν καρτέρι. Και μόλις τον έβλεπαν να ζυγώνει, άρχιζαν να τραγουδούν όλα μαζί. Νάτος, νάτος ο κουτσός, 6 δάχτυλα στο πόδι. Νάτος, νάτος ο κουτσός, να τον πάρουν οι διάβολοι. Κι ύστερα χυμούσαν πάνω του αλαλάζοντας. Τον άρπαζαν από τους ώμους, τον έριχναν ανάσκελα στο χώμα, έφτυναν μέσα στο στόμα του, του τραβούσαν με δύναμη τα μαλλιά, που ήταν τόσο κολλημένα στο κεφάλι του, ώστε έμοιαζε σαν να είχε βγει έτσι από την κοιλιά της μάνας του, και του έστριβαν το παραπανίσιο δάχτυλο για να το ξεκολλήσουν. Και ο Ανατολή υπέμενε αγόγγιστα τα βασανιστήρια, γιατί ήξερε, το είχε μάθει από τους φίλους του στην έρημο, ότι το καλό δεν είναι θέμα ηθικής, αλλά επιβίωσης. Ότι η αγάπη είναι το κλειδί που δίνει νόημα στην κλειδαριά. Και ότι η αληθινή ελπίδα έχει χαρακτήρα απολύτως τραγικό, αφού γεννιέται από τη σύγκρουση της αλήθειας με τον εαυτό της. Με τις σκέψεις αυτές, περίμενε υπομονετικά να βαρεθούν τα παιδιά να τον δέρνουν και να τον βασανίζουν. Και όταν έμενε μόνος πια, σηκωνόταν με δυσκολία, με τον πόνο να κυλά σαν το αίμα στις φλέβες του, από την κορφή του κεφαλιού μέχρι τα νυχάκια των ποδιών. Και έβγαζε μέσα από τα ρούχα του μισή χούφτα αλεύρι, που το είχε πάρει κρυφά από το φούρνο και αφού το έπλαθε με το σάλιο του, έφτιαχνε ζυμάρι και άλυβε με αυτό το ατροφικό του πόδι και προσευχόταν να γίνει σήμερα ή έστω αύριο ένα θαύμα και το ζυμάρι να γινόταν σάρκα και έτσι να γιατρευόταν το ελαττωματικό του πόδι. Τις μέρες που ο ήλιος ήταν στις καλές του και δεν έκαιγε τόσο δυνατά, ο Ανατολή ξάπλωνε ανάσκελα στην άμμο. Λύγιζε το αριστερό του γόνατο και στήριζε πάνω σε αυτό το ατροφικό του πόδι. Έβγαζε τότε ένα μακρόστενο κομμάτι γαλάζια κυμολία που το είχε κρυμμένο μέσα στα ρούχα του και που του το είχε χαρίσει κάποτε ένα κορίτσι από ένα καραβάνι περαστικό και κρατώντας το πόδι του ψηλά, κόντρα στον ουρανό, έτριβε το μικρό παραπανίσιο δαχτυλάκι του ώσπου να γίνει ένα με τον ουρανό, που φάνταζε να έχει κι αυτός το ίδιο γαλάζιο χρώμα. Κι ύστερα, με το στόμα και τα μάτια ορθάνυχτα, παρατηρούσε μαγεμένος το μικρό θαύμα. Πώς το βαμμένο δαχτυλάκι του ενωνόταν με τον καταγάλανο ουρανό και ένιωθε την καρδιά του να φουσκώνει από ευχαρίστηση. Γιατί έτσι γινόταν και εκείνος, έστω για λίγο, ένα σχεδόν κανονικό παιδί. Ένα παιδί σχεδόν σαν όλα τα άλλα. Με ατροφικό πόδι μεν, με 5 δάχτυλα δε. Και έλεγε με τραγουδιστή φωνή. Από όλα τα γράμματα, πιο πολύ αγαπώ το άλφα, γιατί κάνει το θύμα θαύμα. Κι ύστερα σηκωνόταν πάλι και άρχιζε να προχωρά γεμάτος θάρρος, σαν να είχε ξεχάσει για λίγο την αδυναμία του. Περπατούσε ένα φαρσάχ μακριά και έφτανε σε ένα μέρος όπου ορθώνονταν τεράστιοι μονοκόμματοι βράχοι από ασβεστόλιθο, σμιλεμένοι από αμέτρητες αμμοθύελες. Πάνω τους ήταν χαραγμένες μορφές πλασμάτων που ζούσαν κάποτε, πολλούς αιώνες πριν, στην έρημο. Ελέφαντες και καμιλοπαρδάλεις, υποπόταμοι και γαζέλες.
Ο Ανατολή σκαρφάλωνε με πολύ κόπο. Καθόταν σε μια σκιά, έκλεινε τα μάτια του και άνοιγε καλά τα αυτιά του. Και πάντα στην αρχή άκουγε ένα βουητό. Σαν κάποιος να φυσούσε στο λαιμό ενός πελώριου μπουκαλιού. Και έπειτα ανοίγοντας τα μάτια έβλεπε τις μορφές τους βράχους να ζωντανεύουν, να κινούνται, να έρχονται κοντά του και να του μιλάνε με ανθρώπινη λαλιά. Αυτοί ήταν οι φίλοι του στην έρημο. Και από αυτούς είχε μάθει πράγματα πολλά και σπουδαία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να αναστήσει τους ζωντανούς, όχι τους νεκρούς. Τα μεγάλα ναυάγια ξεκινούν από τη στεριά. Ο τυχερός αριθμός των Εβραίων είναι το 18. Το αίμα δεν κρύβεται από το αίμα. Η ζωή δεν έχει ένα και μόνο νόημα, γιατί δεν υπάρχει μία και μόνη ζωή. Το νόημα της ζωής. Αν ψήσεις καύκαλο γέρικης χελώνας με καρύδια και λίπος, φτιάχνεις θαυματουργία λυφή που γιατρεύει το σιρίγγιο. Ο ναύαρχος των κουνουπιών. Έτσι αποκαλούσαν περιφρονητικά τον Χριστόφορο Κολόμβο οι εχθροί του. America. Στη μάχη του Μποροντίνο σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι όσοι θα σκοτώνονταν αν ένα Boeing 747 έπεφτε κάθε 5 λεπτά επί 8 ώρες. Ο Ζαν Κοκτό είπε πως ο Ουγκό ήταν ένας τρελός που νόμιζε πως ήταν ο Ουγκό. Είναι complètement fou cet Ουγκό, je suis d'accord. Η Φλάνερη Οκόνορ είπε πως η θρησκεία Religion. Δεν είναι το όπιο, αλλά η ποίηση του λαού. Poetry. Ο Γερμανός ιστορικός Αλεξάνδερ Ντέμαντ κατέγραψε 210 διαφορετικές θεωρίες για την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η απόγνωση είναι το άλοθη του μίσους. Ο μηδενισμός αναζητεί το νόημα της ζωής στην κατάργηση του νοήματος της ζωής. Λογοτεχνία είναι η αλήθεια που υπερβαίνει την πραγματικότητα. Αδύναμος δεν είναι ο άνθρωπος που δεν έχει θάρρος, αλλά εκείνος που δεν έχει φαντασία. Είναι καλύτερο να μην λες αυτό που εννοείς, παρά να λες αυτό που δεν εννοείς. Εννοείται. Οι καμήλες έχουν 3 βλέφαρα για να προστατεύουν τα μάτια τους από την άμμο. Mm-hmm. Και το τρίτο, που είναι το πιο λεπτό, το λεπτότερο, δεν ανοιγοκλίνει πάνω-κάτω, αλλά δεξιά-αριστερά. Δεξιά-αριστερά. Κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνουν μέσα μας 300.000 ερυθρά αιμοσφαίρια. Το ανθρώπινο σώμα είναι το Auschwitz των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Παρά τα όσα λένε διάφοροι άσχετοι από εδώ και από εκεί, άσχετοι. Ο πλέον εύστοχος τρόπος για να περιγράψει κανείς τη σχέση πολιτικών και ψηφοφόρων στη σύγχρονη Ελλάδα και όχι μόνο, συνοψίζεται σε μια φράση που ακούγεται στην κινηματογραφική ταινία Chinatown. Όταν ο Τζακ Νίκολσον, που υποδίεται τον ιδιωτικό detective Jake Kittis, λέει σε έναν αστυνομικό: «Είσαι πιο ηλίθιος από όσο νομίζεις ότι νομίζω πως είσαι». Το πιο ιωδιούχο ψάρι είναι η σάλπα. Σάλπα. Το μελανούρι δεν τσιμπάει ποτέ 2 φορές το ίδιο δόλωμα. Όταν ρουφάς ένα μύδι, είναι σαν να τρως μια γοργόνα. Ιστορία είναι η αφήγηση του αγώνα του ανθρώπου να καταστεί η τρίτη δύναμη ανάμεσα στο καλό, το καλό και στο κακό. Το κακό. Οι καλοί άνθρωποι που δεν κάνουν το καλό καλή. Χάνονται σαν τα χνάρια στην άμμο ή σαν τις σταγόνες της βροχής που εξατμίζονται προτού φτάσουν στο χώμα. Κακή. Το καλό δεν είναι θέμα ηθικής, αλλά επιβίωσης. Και όλα τα θαύματα, είτε μικρά, είτε μεγάλα, για να γίνουν πρέπει να χυθεί αίμα. Αυτά και άλλα πολλά έλεγαν κάθε απόγευμα στον Ανατολή οι φίλοι του στην έρημο. Και εκείνος τους άκουγε κατάπληκτος, με μεγάλη προσοχή, προσπαθώντας να μην ξεχάσει τίποτα, πράγμα όχι πάντα εύκολο,
αφού πολλές φορές ξεσπούσαν ανάμεσά τους βίαιες αντιπαραθέσεις σχετικά με την ορθότητα των απόψεων και την εγκυρότητα των πληροφοριών. Όπως για παράδειγμα εκείνη τη μέρα που οι ελέφαντες απείλησαν να ποδοπατήσουν όλους τους υπόλοιπους επειδή επέμεναν ότι η θεωρία περί έμφυλων ταυτοτήτων είναι αέρας κοπανιστός. Και ότι τέλος πάντων, ό,τι χρειάζεται να ξέρει κανείς για αυτό το ζήτημα, το είπε όπως πάντα πρώτος ο Νίτσε. Tatsachen gibt es nicht, nur Interpretationen. Κι ήταν το ίδιο εκείνο απόγευμα, καθώς επέστρεφε στο χωριό βυθισμένος στις σκέψεις του και προσπαθώντας να βάλει σε τάξη όσα είχε ακούσει λίγο πριν από τους φίλους του, που ο Ανατολή βρήκε στο δρόμο του ένα ρόδο της Παναγίας. Εκείνο το παράξενο φυτό που αφήνεται στο φύσημα του ανέμου και ταξιδεύει στην έρημο σαν ξερή καφετιά μπάλα, αντέχοντας να ζει χωρίς νερό για μήνες ή και για χρόνια ολόκληρα ακόμα. Το αγόρι το λυπήθηκε και έβγαλε το παγουράκι του για να του ρίξει μερικές σταγόνες νερό. Και τότε με μιας το φυτό αναστήθηκε, πρασίνισε και άνοιξαν τα κλαδιά του. Κι ύστερα, βγάζοντας έναν βαθύ αναστεναγμό, ρώτησε τον Ανατολή. «Πώς να σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανες?» Το παιδί, χωρίς να το πολυσκεφτεί, απάντησε. «Θα ήθελα να γίνω άγγελος και κάθε νύχτα να κάνω 7 φορές το γύρο του κόσμου και να προστατεύω τους ανθρώπους. Εναλλακτικά θα ήθελα να γίνω ρομπότ, όπως ο Τάλος, και να κάνω 3 φορές τη μέρα το γύρο του κόσμου και να προστατεύω τους ανθρώπους». «Καλά, αυτά δεν γίνονται», αποκρίθηκε το ρόδο. «Άλλο τίποτα?» Ο Ανατολή κατέβασε απογοητευμένο στο κεφάλι και έμεινε σιωπηλός. «Με το συμπάθειο κιόλας», είπε ο θάμνος. «Αλλά μου φαίνεσαι λιγάκι αργόστροφος. Εγώ στη θέση σου θα ζητούσα να μου κάνουν σέρβις σε αυτό. Έφαγες γερό τράκο, ε?» Τέντωσε ένα από τα κλαδιά του και έδειξε το δεξί πόδι του Ανατολή. Εκείνος σήκωσε το κεφάλι και γούρλωσε τα μάτια. «Μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό?» ρώτησε με αγωνία. «Μπορείς να γιατρέψεις το πόδι μου? Το έκτο δάχτυλο δεν με πειράζει και τόσο. Το έχω συνηθίσει πια, αλλά όχι, όχι. Μη με ανακατεύεις εμένα με πόδια και με δάχτυλα. Μπορώ όμως να σε στείλω κάπου που ξέρουν από αυτά. Θα ήθελες να πας στην Ευρώπη?» «Στην Ευρώπη? Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς θα...» «Άκου, για να μην χρονοτριβούμε. Θα σε στείλω στην Ευρώπη, εντάξει? Διάλεξε χώρα». Το αγόρι το σκέφτηκε για λίγο. «Θα ήθελα να πάω στα νησιά Σέτλαντ, βόρεια της Σκωτίας. Μου αρέσουν πολύ τα μικρά πόνι που ζουν εκεί και τα θαλασσοπούλια». Ο θάμνος αναστέναξε αγανακτισμένος και μουρμούρισε μέσα από τα κλαδιά του ένα «Ερε που μπλέξαμε απόψε». Μετά αγλίκανε τη φωνή του και είπε «Λοιπόν, το βρήκα. Θα σε στείλω στην Ελλάδα. Ξέρεις που είναι αυτό?» «Φυσικά», απάντησε ο Ανατολή. «Ο Τάλος που σου ανέφερα πριν ήταν...» «Καλά, καλά», τον διέκοψε ξανά το φυτό. «Λοιπόν, καταλήξαμε. Ελλάδα. Και από εκεί θα βρεις την άκρη να πας και στα Σέτλαντ και στα Μέτλαντ και όπου αλλού κάνεις κέφι. Δώσε βάση τώρα σε αυτά που θα σου πω, γιατί πέρασε η ώρα και έχουμε και δουλειές. Αύριο τα ξημερώματα. Όταν το αφεντικό σου και όλο το χωριό θα κοιμούνται ακόμα, θα περάσει έξω από το φούρνο ένας καμιλιέρης με λευκό τουρμπάνι, λουλακή καφτάνι και δόντια αραιά σαν χαλασμένος φράχτης. Θα τον καταλάβεις, γιατί θα φοράει γυαλιά ηλίου, παρόλο που έξω θα είναι ακόμα σκοτάδι. Μόλις τον δεις θα φωνάξεις. «Κυρασιρίν, κυρασιρίν, περνάς και δεν μας χαιρετάς?» Και αυτός θα καταλάβει αμέσως ποιος είσαι, γιατί είναι μάγος μαροκινός και έχει 99 ονόματα, γυναικεία και ανδρικά, και θα μεταμορφωθεί κατά πάσα πιθανότητα σε γυναίκα.
όταν μπει στο φούρνο, εσύ, χωρίς να τον κοιτάξεις στα μάτια, πρόσεξε, μην τυχόν τον κοιτάξεις στα μάτια, θα του πεις «Όλαλα, προσκυνώσε νιό φεγγάρι και απουσέπλασε ομάδι, και όποιος δε σε χαιρετήσει, μαύρο φίδι να πατήσει». Και τότε αυτός, εν πάση περιπτώσει, θα αλλάξει πάλι πρόσωπο. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί εκτός από 99 ονόματα έχει και 99 μορφές. Παρεπιπτόντως, επειδή σε βλέπω και με κοιτάς αχάνος, υποθέτω πως οι ελέφαντες και οι άλλοι σε έχουν φλωμώσει στις αμπελοφιλοσοφίες, αλλά δεν σου έχουν εξηγήσει πράγματα απλά. Όπως, ας πούμε, γιατί έχουν τέτοιο κόλλημα οι Άραβες με το 99. Γιατί? Μάθε λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι γραμμές στη δεξιά παλάμη σας σχηματίζουν τον αραβικό αριθμό 18, που είναι το 18, και εκείνες στην αριστερή παλάμη τον αριθμό 81, που είναι το 81. Οπότε έχουμε 18 συν 81 ίσον 99. Μάθημα αριθμητικής τέλος. Και συνεχίζω. Θα μπει λοιπόν ο μάγος στο φούρνο. Θα σου ζητήσει να του δώσεις μια φρατζόλα ψωμί και θα σε ρωτήσει πότε τη ζύμωσες και εσύ θα του απαντήσεις «Τότε που υπήρχε ένας κι άνθρωπος κανένας, τότε που ήταν μονάχα ο Θεός κι άλλος κανένας». Μετά θα σου κάνει τρεις ερωτήσεις, η μία πιο δύσκολη από την άλλη, και εσύ θα απαντήσεις σωστά και στις τρεις, και τότε θα χυμίξει να σε φάει. Όμως εσύ θα έχεις μαζί σου, σου το είπα κιόλας αυτό ή όχι, μια χούφτα βελόνες, μια χούφτα αλάτι και λίγο πετρέλαιο. Και μόλις ανοίξει το στόμα του, θα ρίξεις μέσα τις βελόνες και κατόπιν θα του πετάξεις το αλάτι στα μάτια. Θα τον λούσεις με το πετρέλαιο και θα του βάλεις φωτιά. Κι ύστερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν θα έχει πια καεί ολόκληρος, τι εννοείς καλώς εχόντων των πραγμάτων? Ρώτησε απορριμμένος ο Ανατολή, αλλά το φυτό έκανε πως δεν άκουσε. Όταν θα έχει πια καεί ολόκληρος, θα ψάξεις τις τάχτες και θα βρεις ένα δαχτυλίδι με τυρκουάζ πέτρα. Θα την τρίψεις και θα πεις «Σακραμέντο, δέχα λακουτέτσο, πλουκουμπάι». Τότε η πέτρα θα ανοίξει στα δύο και θα βγει από μέσα ένα ασημένιο μυρμήγκι. Θα σε ευχαριστήσει που το έσωσες από τα μάγια και θα σου πει να του ζητήσεις μια χάρη. Και για να μην τα πολυλογούμε, θα του ζητήσεις να ταξιδέψεις στην Ελλάδα με το μαγικό χαλί που βρήκε κάποτε στο δάσος του Μουλινό ο Δούκας Ριχάρδος πρώτος της Νορμανδίας, ο επωνομαζόμενος Ατρόμητος. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα, είπαμε, έξυπνο παλικάρι είσαι, θα τη βρεις την άκρη. Άντε λοιπόν, σε χαιρετώ. Τσίριο, bon voyage, αλόχα. Και μην ξεχάσεις να πιεις καναούζο και για μας τους διψασμένους. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα και την κοινωνία όλη την επέζω ένα παρά. Αυτά είπε το Ρόδο. Και προτού προλάβει ο Ανατολή να αρχίσει τις ερωτήσεις, γιατί είχε ασφαλώς πολλές απορίες, κατρακύλησε στην πλαγιά του αμόλοφου και χάθηκε αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο σκόνης. Το παιδί πήρε τον δρόμο του γυρισμού. Όπως ήταν φυσικό, από την αγωνία του δεν έκλεισε μάτι όλη νύχτα. Έμεινε εξάγρυπνος, κοιτάζοντας τα 2000 αστέρια που είναι ορατά με γυμνό μάτι. Και συλλογιζόταν τι καλά που θα ήταν αν είχε μια μαύρη κυμωλία για να βάψει το παραπανίσιο του δάχτυλο ώστε να γίνει ένα με τον ουρανό. Όταν κατάλαβε από την τροχιά των άστρων ότι κόντευε να ξημερώσει, σηκώθηκε, πλήθηκε και άρχισε να ζυμώνει το ψωμί της ημέρας. Και όλα κύλησαν όπως τα είχε προβλέψει το φυτό. Με μοναδική εξαίρεση,
ότι ο μάγος δεν μεταμορφώθηκε σε γυναίκα, αλλά σε διεμφυλικό υπαξιωματικό της καναδικής έφηπης αστυνομίας. Και όταν ήρθε η ώρα των ερωτήσεων, δεν άλλαξε μορφή, παρά έβγαλε το πλατήγυρο καπέλο του της, τίναξε πίσω τα μακριά ξανθά μαλλιά του της και χαμογελώντας στον Ανατολή, τον ρώτησε. «Πόσους μυς πρέπει να κινήσεις για να αρθρώσεις μια λέξη?» 70, απάντησε αμέσως ο Ανατολή, και μισό δισεκατομμύριο εγκεφαλικά κύτταρα. «Παρακαλώ να λείπουν οι φλιαρίες», είπε με αυστηρό τόνο ο Ι υπαξιωματικός. «Να απαντάς σε ό,τι σε ρωτάνε». «Συγγνώμη», απολογήθηκε το παιδί σκύβοντας ντροπιασμένο το κεφάλι. «Συγχωρεμένος γιατί είσαι και νοστιμούλης». Δεύτερη ερώτηση. «Από ποιο ξύλο φτιάχνονται οι καλύτερες οδοντογλυφίδες?» «Από το ξύλο της κάπαρης». «Σωστά». Και τώρα η τρίτη και πιο δύσκολη. «Γιατί η Ελλάδα είναι η πιο προβληματική χώρα του κόσμου?» «Άγνωστο». «Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή, όπως είπε ο Σεφέρης, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρχαία Ελλάδα». Αυτό σημαίνει ότι οι σύγχρονοι Έλληνες επιχειρούν να ταυτιστούν με τους αρχαίους προγόνους τους, παρότι δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τίποτα για αυτούς. Γεγονός που απορρέει από τη συλλογική ανασφάλειά τους, ενώ ταυτόχρονα την ανατροφοδοτεί σε βαθμό παραλυτικό. Πρόκειται για φαύλο κύκλο. Ο μάγος κούνησε το κεφάλι και έπειτα φανερά συλλογισμένος τίναξε τη σκόνη από το καπέλο του και είπε με ύφος μελαγχολικό στον Ανατολή. «Ανόητο παιδί. Νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, ε? Νομίζεις ότι επειδή έχεις καλοσύνη στην καρδιά σου, μπορείς να αλλάξεις κάτι στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι σε 3 ώρες από τώρα, μια άνεργη μάνα με 5 ανήλικα παιδιά, η 35χρονη Αμαλία Ντασίλβα Σαμπάιο, θα πάει στην προεκλογική συγκέντρωση του Φιλελεύθερου Κόμματος στο Σαλβαδόρ της Μπαΐα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, και θα σκοτώσει με 3 μαχαιριές στην κοιλιά τον 28χρονο βουλευτή Αντώνιο Κάρλος Λορέτο, εγγονό του πανίσχυρου γερουσιαστή Κάρλος Αντώνιο Λορέτο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι ο μηνιαίος μισθός των Βραζιλιάνων βουλευτών αυξήθηκε κατά 91% και θα ανέρχεται πλέον σε 24.500 ρεάλ. Δηλαδή, περίπου σε 10.000 ευρώ. Θα συλληφθεί, θα καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη και τα παιδιά της θα σκορπίσουν σαν του λαγού τα τέκνα. Και μάθε ακόμα ότι σε 3 ώρες από τώρα, σε ένα κυνηγετικό πάρκο βόρεια της Μόσχας, ο βασιλιάς της Ισπανίας θα σκοτώσει με μια ντουφεκιά τον Μητροφάν, την πιο χαρούμενη και πιο ευγενική αρκούδα της Ρωσίας, που θα της έχουν δώσει να πιει βότκα ανακατεμένη με μέλι για να την μεθύσουν. Μάθε επίσης ότι σε 3 ώρες από τώρα, στο Σεγκόγκ του Λάος, ένας ξυλοκόπος θα σκύψει να βγάλει νερό από το πηγάδι και θα του πέσουν μέσα 2 χαρτονομίσματα των 5.000 κιπ. 4 από τα παιδιά του και 2 γείτονες θα προσπαθήσουν να κατέβουν στο πηγάδι για να τα πιάσουν. Αλλά θα πεθάνουν από ασφυξία. Και αφού τα ξέρεις όλα, θα γνωρίζεις φυσικά ότι 10.000 κιπ αντιστοιχούν σε 1 μόλις ευρώ. Κάνε τώρα τις πράξεις και βρες πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή στο Λάος. Επιπλέον, μάθε ότι σε 3 ώρες από τώρα, στο Παλέρμο της Σικελίας, ένας Πολωνός μετανάστης, ο Σμπίνιου Νταβόφσκι, θα σκοτωθεί με τη μηχανή του σε μια διασταύρωση, όταν θα πέσει πάνω του ένα αυτοκίνητο που πέρασε με κόκκινο.
Το αυτοκίνητο θα το οδηγεί η γυναίκα του, η Ανέτα, που εκείνη την ώρα θα επιστρέφει από τη νυχτερινή βάρδια στο εργοστάσιο όπου δουλεύει. Και τούτο είναι να πληρωθεί το ρηθέν υποκυρίου δια του προφήτου λέγοντος: αυτά παθαίνουν όσοι αφήνουν τις γυναίκες τους να πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά με το αυτοκίνητο και όχι με το λεωφορείο. Μάθε ακόμα ότι στην πατρίδα μου, το Βανκούβερ, σε 3 ώρες από τώρα, ένα παιδί στην ηλικία σου, ο Ναζάμ Ραμάλ, που γεννήθηκε στο Λίβανο, θα κρεμαστεί από ένα δέντρο επειδή ο πατέρας του θα τον χαστουκίσει μπροστά στους φίλους του. Ακριβώς την ίδια ώρα, στο Ελ Ρόμπλε της Ονδούρας, 4 λεβεντόπαιδα στην ηλικία σου θα βιάσουν και θα στραγγαλίσουν τη συμμαθήτριά τους Άλμπα Πέρλα Καλιντόνιο. Και αργότερα ένας από αυτούς θα γελάσει επειδή θα θυμηθεί ότι το κορίτσι φορούσε διαφορετικό χρώμα κάλτσες. Μια κόκκινη και μια μπλε. Και τέλος μάθε ότι εκεί που θα πας, στην Ελλάδα, σε 3 ώρες από τώρα, ένα νεογέννητο κοριτσάκι θα πεθάνει από την παγωνιά μπροστά από μια μονοκατοικία στην οδό Ασκληπιού, στην Παλιά Κοκκινιά, όπου θα το εγκαταλείψει η μάνα του μέσα σε ένα πορτοκαλί καλάθι του σούπερ μάρκετ. Και εσύ θα προσπαθήσεις να το σώσεις. Αλλά δεν θα τα καταφέρεις φυσικά. Όχι μόνο επειδή είσαι πιο ανόητος από όσο νομίζεις ότι νομίζω πως είσαι. Όχι μόνο επειδή κοντζάμ άντρας κάθεσαι και κουβεντιάζεις με όλους τους τελειωμένους στην έρημο. Αλλά απλούστατα επειδή δεν θα προλάβεις να πας πουθενά. Κορόιδο, κορόιδο. Νανί το παιδί, όσο να αποκοιμηθεί, αυτά τα λόγια, ο μάγος ξανάγινε με μιας καμιλιέρης και χύμιξε να φάει τον Ανατολή. Όμως εκείνος ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του περιπλανόμενου θάμνου και έτσι λίγες στιγμές αργότερα είχε ανέβει ήδη στο υπτάμενο χαλί που ήταν κεντυμένο με μετάξι, ασίμι και χρυσάφι και στολισμένο με πολύτιμα πετράδια. Προτού φύγει, το Μυρμίγκι, που τώρα λυτρωμένο από τα μάγια είχε γίνει ένα παλικάρι σαν τα κρύα τα νερά, του έδωσε ένα ασημένιο δαχτυλίδι και του είπε ότι αν βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση, μπορεί να το τρίψει και να μεταμορφωθεί σε ό,τι θέλει. Το παιδί τον ευχαρίστησε, φόρεσε το δαχτυλίδι και ύστερα το χαλί σηκώθηκε στον αέρα και άρχισαν να πετάνε. Ανατολή κρατήθηκε γερά και κοιτούσε με κομμένη την ανάσα τα σπίτια του χωριού, τις φοινικές και τους αμόλοφους που άφηνε πίσω του. Τα μάτια του βούρκωσαν και ένιωσε την πίκρα να κυλά σαν αίμα στις φλέβες του, από την κορφή του κεφαλιού μέχρι τα νυχάκια των ποδιών του. «Πού πάμε?» ρώτησε το χαλί. «Στην Ελλάδα, παρακαλώ», απάντησε το αγόρι. Ακούστηκε κάτι σαν γέλιο
και το χαλί τραντάχτηκε από τη μια άκρη ως την άλλη. Άλλο πάλι και τούτο. Τι θα πας να κάνεις εκεί πέρα? Δεν ξέρω, αποκρίθηκε ο Ανατολής σκύβοντας το κεφάλι. Μιλάμε για χάλι μαύρο, αδερφέ, τον προειδοποίησε το χαλί. Βρώμα, κακομοιριά και φτώχεια, μαυρίλα και το μέγα έλεος. Να ήταν καλοκαίρι να πω εντάξει. Αλλά Γενάρη μήνα στην Ελλάδα, το σκέφτηκες καλά? Εκεί μου είπανε να πάω, επέμεινε ο Ανατολή. Δηλαδή, εκεί μου είπαν ότι μπορείς να με πας. Το χαλί τεινάχτηκε τώρα ακόμα πιο δυνατά και το παιδί κρατήθηκε από την άκρη του για να μην πέσει. Ποιος το είπε αυτό? Διαμαρτυρήθηκε το χαλί. Ποιος? Αυτή η Λουλού ο Μυρμιγκοπρίγκιπας, ε? Αυτό σου το είπε? Αυτό το τσογλάνι το είπε, είμαι σίγουρος. Μάθε λοιπόν ότι μπορώ να σε πάω όπου θέλω, εντάξει? Ξέρεις ποιους έχω κουβαλήσει εγώ επάνω μου? Ξέρεις ποιοι έχουν καθίσει εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα? Εγώ πήγα τη βασίλισσα του Σαββά στα Ιεροσόλυμα για να συναντήσει τον Σολομώντα και με μένα πηγαίνω ερχόταν κάθε πρωί ο Σολομώντα στη Δαμασκό για να πιει τον καφέ του και κάθε βράδυ στην Περσέπολη για να φάει τα κεμπάπ του. Εγώ κατέβασα το βασιλιά της Παρθίας από τα βουνά του Ζάγρος στα Εκβάτανα, όπου ξεπάστρεψε τον Αντίοχο και όλο το στρατό του, και χάρη σε μένα μπήκε κρυφά μια νύχτα ο Σαπόρης ο Μέγας της Περσίας στο στρατόπεδο των Ρωμαίων και πιάσε εχμάλωτο τον αυτοκράτορα Βαλεριανό την ώρα που κοιμόταν. Ακούσε εκεί, μόνο στην Ελλάδα μπορώ να σε πάω. Μιλάμε, τα έχω πάρει πολύ άσχημα τώρα. Λέγε, πού θες να πάμε? Μαγιόρκα, Μοντεκάρλο, Ντουμπάι, πού? Ο Ανατολή έμεινε για λίγο σιωπηλός, ατενίζοντας τα βουνά στην Ανατολή που είχαν πάρει να ροδίζουν, και μετά είπε: «Θα ήθελα να πάμε στην Ελλάδα. Σε πόση ώρα θα είμαστε εκεί?» «Ή μήπως γουστάρεις τίποτα πιο εξτρίμ?» ρώτησε το χαλί σαν να μην τον είχε ακούσει. «Τι θα έλεγες για ένα Μπακού, ας πούμε? Να δεις τα ζέρια στο παραπέτ να χορεύουν με τα μίνια και τα σιθρού πάνω στην μπάρα και να σου τρέχουν τα σάλια μέχρι την Κασπία. Αυτό είναι. Στον Μπακού θα πάμε, αδερφέ μου, στον Μπακού». «Θα ήθελα να πάμε στην Ελλάδα», επανέλαβε ο Ανατολή. Και τα μάτια του απέκτησαν ξαφνικά μια ασημένια λάμψη. «Σε ένα μέρος που το λένε Παλιά Κοκκινιά. Σε πόση ώρα πιστεύεις ότι θα είμαστε εκεί?» «Λύσαξες πια με την Ελλάδα. Να ξέρεις πάντως πως θα το μετανιώσεις. Μη μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα, εντάξει?» Αυτά είπε το χαλί. Κι ύστερα με ένα μπλιάχ έκανε στροφή στον αέρα και πάτησε γκάζι. Μισή ώρα αργότερα έφτασαν στον Πειραιά. Πέταξαν χαμηλά πάνω από τα σπίτια και τις δυο αρμένικες εκκλησίες και προσγειώθηκαν στην οδό Ασκληπιού. Μες της νύχτας στη σιγαλιά, ο Ανατολή άκουσε το κλάμα του μωρού. Πλησίασε και είδε το κοριτσάκι που ήταν τυλιγμένο με πλαστικές σακούλες μέσα στο καλάθι. Γονάτισε, έσκυψε πάνω από το βρέφος που είχε μπλαβήσει από το κλάμα και την παγωνιά και προσπαθούσε να το ζεστάνει με την ανάσα του. Μα ήταν φανερό πως η αναπνοή του, όσο ζεστή κι αν ήταν, δεν μπορούσε να νικήσει το τσουχτερό κρύο. Και τότε ο Ανατολή γύρισε και κοίταξε το χαλί με βλέμμα γεμάτο παράπονο. Το χαλί αναστέναξε, μουρμούρισε ένα «έρε που μπλέξαμε απόψε», και ύστερα ήρθε κοντά
και τύλιξε το καλάθι με το μωρό. Ο Ανατολή, με δάκρυα στα μάτια, χάιδεψε απαλά το χαλί, το ευχαρίστησε και μετά πετάχτηκε όρθιος και άρχισε να χτυπάει τα κουδούνια και τις πόρτες των σπιτιών ζητώντας βοήθεια. Οι πόρτες όμως παρέμεναν κλειστές και τα παράθυρα ασφαλιστά. Η φωνή του Ανατολή αντιλαλούσε στον έρημο δρόμο, ενώ τα χέρια του είχαν σκιστεί και μάτωναν από τα πολλά χτυπήματα. Ξέπνος και αποκαρδιωμένος, κάθισε στο κατώφλι ενός σπιτιού και έστρεψε το βλέμμα στον ουρανό, που τον κοιτούσε και εκείνος από ψηλά, με τα μέτρητα ασημένια μάτια του. Ξάφνου ο Ανατολή θυμήθηκε το δαχτυλίδι που του είχε χαρίσει ο μαγεμένος πρίγκιπας προτού φύγει από το χωριό του. Και κρατώντας την ανάσα του, έκανε μια ευχή και πήρε να το τρίβει. Με μιας μεταμορφώθηκε σε έναν κάτασπρο γάτο, με μάτια στο χρώμα του ασημιού, με ταξένιο τρίχωμα και μακριά μουστάκια. Πήδηξε από τα σκαλοπάτια στο πεζοδρόμιο και άρχισε να νιαουρίζει με όλη του τη δύναμη, λες και νιαούριζε για τελευταία φορά. Όχι σαν γάτος, αλλά σαν λιοντάρι. Έτσι νιαούριζε. Λίγες στιγμές αργότερα είδε φώτα να ανάβουν, πόρτες να ανοίγουν και ανθρώπους να ξεχύνονται στο δρόμο. Τότε το χαλί άφησε το καλάθι με το μωρό και ήρθε και στάθηκε δίπλα στον Ανατολή. Είδαν μαζί τη γυναίκα που κατέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά, άρπαξε το μωρό στην αγκαλιά της και το κράτησε σφιχτά. Ύστερα μαζεύτηκαν γύρω της και οι υπόλοιποι γείτονες και άρχισαν να μιλούν όλοι μαζί και κάποιος πρότεινε να πάρουν τηλέφωνο το 100, ενώ κάποιος άλλος να φωνάξουν γρήγορα ασθενοφόρο. Μόνο ένα μικρό κορίτσι που είχε χωθεί ανάμεσά τους έδειξε τον Ανατολή και είπε πως αυτός ο γάτος ήταν ήρωας. Αλλά κανείς δεν του έδωσε σημασία, γιατί φυσικά κανένας άλλος δεν μπορούσε να δει ούτε τον Ανατολή ούτε το χαλί. «Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Ανατολή, κάτι κάναμε κι εμείς», παραπονέθηκε το χαλί. Όμως αμέσως μετά, «Ζήτω! Ζήτω, Ανατολή!» φώναξε και τέντωσε μια από τις χρυσοπίκυλτες φούντες του για να τον χαϊδέψει ανάμεσα στα αυτιά. Ο γάτος παρακολουθούσε τη σκηνή με μάτια που έλαμπαν, γουργουρίζοντας από χαρά, με την ουρά του τεντωμένη ψηλά και τα μουστάκια του όρθια. «Μάγκα, μπράβο! Είσαι πολύ ωραίος!» αναφώνησε το χαλί. «Τώρα τι κάνουμε?» «Θα ήθελα να πάμε στο Βανκούβερ», είπε ο Ανατολή. «Σε πόση ώρα πιστεύεις ότι θα είμαστε εκεί?» «Άγια σου, τώρα μιλάς σωστά», αποκρίθηκε το χαλί και κοιμάτισε ευχαριστημένο από άκρη σ' άκρη. «Εμπρός, σάλτα να φύγουμε, στο Βανκούβερ αδερφέ μου, στο Βανκούβερ». Χαμήλωσε λίγο για να ανέβει ο Ανατολή, μα τραβήχτηκε πάλι πίσω. «Όπα, κάνε κράτη. Πρέπει να ξανατρίψεις πρώτα το δαχτυλίδι. Έχω αλλεργία στις γάτες». Ο Ανατολή έτριψε το δαχτυλίδι, που ήταν περασμένο στο δεξί μπροστινό του πόδι, και με μιας ξανά γίνε παιδί. Και όταν κοίταξε κάτω, πρόσεξε πως το πόδι του είχε γιατρευτεί. Πλέον είχε ένα γερό καινούριο πόδι με 5 δάχτυλα. Το χαλί γέλασε, κούνησε τις φούντες του και τα πολύτιμα πετράδια του άστραψαν στο σκοτάδι. «Όχι για να μην νομίζουνε μερικοί ότι μόνο αυτοί μπορούν να κάνουν θαύματα. Άντε, σάλτα πάνω τώρα να φύγουμε». Ooh.
Ανατολή ανέβηκε στο χαλί και τέντωσε μπροστά το δεξί του πόδι. Δεν χόρτενε να το βλέπει. Με μάτια που γυάλιζαν, κοίταξε τη γυναίκα που εκείνη τη στιγμή έμπαινε ξανά στο σπίτι, κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της. Το βλέμμα του έπεσε στο αδιανό πια καλάθι του σούπερ μάρκετ, στο πεζοδρόμιο. Κι ύστερα έσκυψε μπροστά, χάιδεψε το χαλί με τις παλάμες του και του είπε ψιθυριστά: «Στο Βανκούβερ, αδερφέ μου, γρήγορα, στο Βανκούβερ». One more cup of coffee for I go to the valley below. Oh, 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 oh. Τα μάτια του κλειστά, δακρυσμένα. Σαν δυο λιμνούλες που κάτι έπεσε μέσα τους και τίναξε το νερό τριγύρω. Όταν τα ανοίγει, με κοιτάζει με βλέμμα χαμένο. Ψάχνει το χέρι μου, του το δίνω. Το πιάνει απαλά από τον καρπό και το ακουμπάει πάνω στο στήθος του. «Σε ευχαριστώ», μου λέει με βραχνή φωνή, ίσα που ακούγεται. «Σε ευχαριστώ για όλα». Βάζει δύναμη, σφίγγει το χέρι μου, το κλείνει μέσα στο δικό του. «Μη μ' αφήσεις να κοιμηθώ. Μη μ' αφήσεις να κοιμηθώ ακόμα. Σε παρακαλώ». Έξω έχει νυχτώσει για τα καλά. Τα φώτα λαμπυρίζουν ψηλά και χαμηλά, στα κτίρια και στους δρόμους. Κοντά και μακριά, φώτα άσπρα, κυτρινοπά, πορτοκαλιά, φευγαλαία ή σταθερά. Αστέρια και κομήτες, λες κι απόψε ουρανός και γη, γίνονται για λίγο ένα. «Εντάξει», απαντώ. «Γατούλη, μ' ακούς? Δεν θα σ' αφήσω να κοιμηθείς ακόμα. Όχι ακόμα, αγάπη μου. Όχι ακόμα». Του δίνω να πιει νερό. Πίνω κι εγώ λίγο, κι ύστερα κάθομαι, παίρνω βαθιά ανάσα και ξαναρχίζω. Άλλη μια ιστορία για το φως και το σκοτάδι. Για το Βανκούβερ, για το Λάος, για το Παλέρμο. Όσες ιστορίες θα μπορέσω ακόμα να πω. Όσες θα προλάβω να πω. Για τη νύχτα που έρχεται και για εκείνες που είναι να έρθουν. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Oh.